Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. 25η έκθεση, Κρήτη η Μεγάλη Συνάντηση. Ανοίγει τις πύλες της σήμερα και μέχρι την Κυριακή, 8 Μαΐου. Η καρδιά της πόλης μας χτυπά στο χώρο της ΔΕΘ. 9 ημέρες γεμάτες γεύσης και πολιτισμό με τη συμμετοχή δεκάδων παραγωγών που παρουσιάζουν προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας από την Κρήτη και άλλες πόλεις της Ελλάδας. Ταυτόχρονα ένα πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα με την παρουσίαση χωρών από διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας, όπου και θα συμμετέχουν περίπου πάνω από 1.000 χορευτές. Σήμερα έχουμε τη χαρά να καλωσορίσουμε τον Σύλλογο Σμυρναίων Μικρασιατών Ελευθερίου Κορδελιού και μάλιστα τους μικρούς μας χορευτές, το πιο μικρό τμήμα, οι πιο γλυκούλιδες και οι πιο τρυφεροί, που θα μας παρουσιάσουν και θα μας ταξιδέψουν σήμερα σε χορούς από την περιοχή της Μικράς Ασίας. Πρόεδρος είναι η κυρία Ανθή Δήμου και χοροδιδάσκαλος η κυρία Τσίτου. Τους χορευτές μας θα συνοδεύσει με το ακορντεόν του ο χωράρχης του Συλλόγου, ο κύριος Κωνσταντίνος Φωστηρόπουλος. Παρακαλώ πάρα πολύ την πρόεδρο του Συλλόγου να χαιρετήσει την εκδήλωσή μας και να πει δύο λόγια για τον Σύλλογο, τι ακριβώς κάνουν. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε σήμερα εδώ μαζί σας. Μας τιμάτε με την πρόσκληση. Και εμείς φέτος όμως τιμούμε την επέτειο των 100 χρόνων από την καταστροφή της Σμύρνης. Η μικρασιατική καταστροφή είναι η μεγαλύτερη εθνική τραγωδία στην ιστορία του νεότερου ελληνισμού. Είναι μια φοβερή στιγμή, το οποίο είναι αποτέλεσμα ένας συνδυασμός μάλλον πολλών παραγόντων. Ήταν η στιγμή που έσπασε το μέτωπο στο Αφιόν Καραχισάρ εκείνο το πρωινό του Αυγούστου. Ήταν η ήττα και η διάλυση του μικρασιατικού στρατού. Ήταν οι σφαγές, οι λαιλασίες και οι φρικαλαιότητες εις βάρος των Ελλήνων και των Αρμενίων, ήταν η εξόντωση 1.000.000 Ελλήνων χριστιανών και εκατοντάδων άλλων χιλιάδων άλλων εθνικοτήτων, ήταν ο ξεριζωμός από τις προαιώνιες εστίες. Θυμίζω ότι οι Έλληνες δήλωναν δημιουργική παρουσία στην μικρασιατική και ανατολικοθρακική γη για 35 αιώνες. Αυτός ήταν ο σκοπός, άλλωστε, να ξεριζωθεί οτιδήποτε χριστιανικό και ελληνικό στοιχείο από εκεί. Αυτό, βέβαια, αυτές οι στοχευμένες εθνικές εκαθαρίσεις έχουν χαρακτηριστεί με βάση το διεθνές δίκαιο ως γενοκτονία. Και η χώρα μας την έχει αναγνωρίσει και έχει θεσπίσει 2 ημέρες μνήμης για αυτό το ιστορικό γεγονός, τις 19 Μαΐου που είναι για τον Πόντο και τις 14 Σεπτεμβρίου που είναι για το σύνολο της Μικράς Ασίας. Θα πούμε όμως, κλείνοντας, γιατί αυτό είναι μια τεράστια κουβέντα και μπορούμε να λέμε εβδομάδες γι' αυτό, ότι το 1922 σαν χρονιά έκλεισε και ο κύκλος της εθνικής απελευθέρωσης της χώρας μας, που ξεκίνησε το 1821. Και αυτό γιατί πάρα πολλοί ιστορικοί ανά τον κόσμο θεωρούν ότι αυτή η χρονιά ήταν η απαρχή της συγκρότησης της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Γιατί όταν ήρθαν οι μικρασιάτες πρόσφυγες στην Ελλάδα και οι γονείς τους έφεραν έναν πλούσιο πολιτισμό. Και έτσι με τα χρόνια αποδείχθηκε πως ό,τι χάθηκε σε έκταση κερδίθηκε σε πνεύμα. Φέτος λοιπόν και εμείς, σαν πρόσφυγες Έλληνες της Καθημάς Ανατολής, οφείλουμε να μετατρέψουμε αυτή τη χρονιά σε μια τεράστια γιορτή γνώσης, αλλά πρωτίστως στοχασμού. Να σκεφτούμε τι συνέβη, γιατί συνέβη και να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Είμαστε ο Σύλλογος Αγία Φωτεινή, Σύλλογος Σμυρνών Μικρασιατών Ελευθερίου Κορδελιού. Σήμερα θα παρουσιάσει ο κύριος Φωστηρόπουλος με την κυρία Τσίτσου ένα χασαποσέρβικο, το «Έχετε για πάντα για» και ένα βαλσάκι, το «Μενεξέδες και ζουμπούλια». Καλή διασκέδαση. Bye.